Οι επιδημιολόγοι αναζητούν μέτρα που θα εκτονώσουν τους πολίτες οι οποίοι είναι πιεσμένοι. Ωστόσο διχάζονται για το ποια μέτρα θα είναι αυτά. Η Κάτια Μακρύ έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα στην πραγματικότητα Μάρα δεν θέλουν να ανοίξουν τίποτα βλέποντας αυτόν τον αριθμό κρουσμάτων. Όμως ξέρουν ότι πρέπει να το κάνουν γιατί όλο και λιγότεροι πολίτες πια πειθαρχούν το βλέπουμε παντού γύρω μας. Συμφωνούν λοιπόν απολύτω. Στο άνοιγμα των κομμωτηρίων στα Νιχάδικα και στα Ιστιντούτα Ισθητική τη Δευτέρα. Αυτό θεωρήστε το σχεδόν δεδομένο. Συμφωνούν επίση στη μείωση του χρόνου απαγόρευση κυκλοφορία στα Σαββατοκύριακα. Και αυτό το θεωρούμε περίπου δεδομένο. Από εκεί και πέρα όμω διχάζονται. Οι μισοί θέλουν να καταργηθεί η απαγόρευση της μετακίνησης από δήμο σε δήμο για άθληση, να μπορούμε δηλαδή να πάμε όπου θέλουμε, και στο βουνό και στη θάλασσα. Οι άλλοι μισή λένε ότι πρέπει να μείνει η μετακίνηση μόνο εντός του Δήμου, γιατί αν αρχίσουμε να βγαίνουμε εκτός, θα πάμε και σε φιλικά σπίτια που εκεί ξέρουμε ότι γίνεται η μεγαλύτερη διασπορά. Αντιπροτείνουν όμως να ανοίξουν τα καταστήματα. Να μπορούμε λοιπόν να ψωνίζουμε μέσα στο Δήμο μα με click in shop στι λιγότερο επιβαρημένε περιοχέ, με click away, παραλαβή εκτό δηλαδή, στι κατακόκκινε περιοχέ. Το συμπέρασμα είναι ότι και βόλτε και ψώνια και τα δύο δεν θα τα έχουμε. Ένα από τα δύο θα είναι και θα αποφασιστεί την Παρασκευή. Κάτι πάντως θα ανοίξει τη Δευτέρα, την Παρασκευή θα ξέρουμε τι ακριβώς. Κάτια ευχαριστώ.